Καταρχάς, να σας ευχαριστήσω που είστε σήμερα μαζί μας και θα ήθελα με πολύ χαρά να σας παρουσιάσω δύο εξαιρετικούς συνεργάτες που έχουμε. Θα ξεκινήσω από τον κύριο Τσιχνάκη, ο οποίος είναι μια πιο πρόσφατη συνεργασία, καθηγητής του ΤΕΙ Κρήτης, μαζί με τον οποίο έχουμε ξεκινήσει αυτό το ερευνητικό πρόγραμμα για το οποίο είμαστε σήμερα εδώ να μιλήσουμε, και τον κύριο Μάριο Σεβρεσαριανό, ο οποίος είναι συνεργάτης μας από την μέρα που ξεκίνησε το Παλάδιο, τα τελευταία 5 χρόνια, υπεύθυνος νευροψυχολόγος και υπεύθυνος για το τμήμα της νευροανάδρασης στο κέντρο. Και θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Σεβρεσαριανό, μιας και αυτός υπήρξε ο συνδετικός κρίκος μεταξύ του Παλαδίου, του κέντρου μας, και του κυρίου Τσιχνάκη, ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στο πρώτο ερευνητικό πρόγραμμα που σήμερα παρουσιάζουμε. Λοιπόν, γεια σας και από μένα. Η συνεργασία μας με τον κύριο Τσιχνάκη σαν κέντρο νευροανάδρασης Κρήτης στην αρχή ξεκίνησε πριν μερικά χρόνια, όπου το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Έρευνας με επικεφαλή στον κύριο Τσιχνάκη και το Κέντρο Νευροανάδραση, μαζί ήταν και το Πολυτεχνείο Κρήτης και κάποιοι άλλοι φορείς, ήταν από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, ξεκίνησε για να υλοποιήσουμε κάποια συγκεκριμένη έρευνα, πρωτοπορία εκεί, και η οποία έχει τελειώσει εδώ και 2 περίπου χρόνια, άκρως επιτυχημένη, και έπεται η συνέχεια. Από εκεί και πέρα, μιλώντας στο Παλάδιο για αυτή την έρευνα, το Παλάδιο αλλά και ο κύριος Τσιχνάκης που του είχα μιλήσει ενδιαφέρθηκαν να μπούμε σε μία πορεία ερευνών με το Παλάδιο, με το τμήμα νευροανάδρασης του Παλάδιο και με το ΙΤΕ. Ήδη λοιπόν έχει ξεκινήσει η καινούργια έρευνα για την οποία θα σας μιλήσει ο κύριος Τσιχνάκης. Εμείς σαν τμήμα νευροανάδρασης, όχι σαν Παλάδιον, γιατί είτε και Παλάδιον αυτή τη στιγμή έχουν ξεκινήσει την έρευνα, εμείς θα ακολουθήσουμε σαν τμήμα νευροανάδρασης, γιατί ένα κομμάτι της έρευνας αυτής, όπως θα ακούσετε, αφορά και το Πάρκινσον, κάτι στο οποίο εμπλέκεται η νευροανάδραση και εμπλέκεται αρκετά δυναμικά, γιατί έχουμε στην κατοχή μας αυτή τη στιγμή αναλυτές τέτοιους που είναι εγκεκριμένοι από το FDA και μας δίνουν τη δυνατότητα να κάνουμε πρόβλεψη εάν κάποιο άτομο θα παρουσιάσει στο μέλλον εκτός των όποιων άλλων και πιθανών Πάρκινσον. Οπότε θα μπορέσουμε, αφού γίνει η έρευνα και τελειώσει η έρευνα και μπούμε στην πρακτική της εφαρμογής Παλάδιο, θα μπορέσουμε να ακολουθήσουμε εμείς για να υλοποιήσουμε ένα δεύτερο κομμάτι ως έρευνα, για να πιστοποιήσουμε την βοήθεια, αν θέλετε, της παρούσας έρευνας ως προς τα άτομα που παρουσιάζουν Πάρκινσον, και ιδιαίτερα πώς αυτή η έρευνα μπόρεσε να τροποποιήσει εγκεφαλικές λειτουργίες. Αυτό θα είναι το δεύτερο κομμάτι το οποίο θα συνεχίσουμε εμείς αφού ολοκληρωθεί η έρευνα που έχει ξεκινήσει το Παλάδιο ως Παλάδιο με το ΙΤΕ Κρήτης. Καλημέρα και από μένα. Καταρχήν να πω ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που για πρώτη φορά επισκέπτομαι το Παλάδιο, παρά το γεγονός ότι έχουν προηγηθεί πολλές και επιτυχημένες συνεργασίες, όπως προαναφέρθηκαν, με συντελεστές του Ιδρύματος. Καταρχήν να ξεκαθαρίσω, γιατί δημιουργήθηκε λίγο ίσως ασάφεια σε σχέση με το ποιος είμαι. Ξεκίνησα σαν ερευνητής στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Το ΙΤΕ είναι ένα από τα εθνικά ερευνητικά ιδρύματα της χώρας. Εμείς στην Κρήτη λέμε ότι είναι το μεγαλύτερο. Ο Δημόκριτος λέει όχι, δεν είστε εσείς, εμείς είμαστε. Τέλος πάντων, σημασία έχει ότι είναι ένα μεγάλο και πετυχημένο σε ευρωπαϊκό επίπεδο ερευνητικό κέντρο. Ασχολήθηκα, παρότι είμαι ηλεκτρολόγος, μηχανικός, ασχολήθηκα και συνεχίζω να ασχολούμαι με τις εφαρμογές
της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών, νέες τεχνολογίες γενικότερα, με το χώρο της υγείας, και αυτό για ένα λόγο το οποίο θα το συνδέσω με κάτι που θα ήθελα να προσθέσω στη συνέχεια, γιατί πιστεύω και προσωπικά, αλλά είναι και η φιλοσοφία του Ιδρύματος, ότι οι εξελίξεις στην τεχνολογία πρέπει να μεταφραστούν με κάποιο τρόπο σε αποτελέσματα τα οποία αγγίζουν το μέσο Έλληνα πολίτη. Στην πορεία, στην πορεία μου σαν ερευνητής στο ΙΤΕ απέκτησα και μια ακαδημαϊκή θέση στο ΤΕΙ Κρήτης, το οποίο μεταξελίσσεται τώρα στο τρίτο πανεπιστημιακό ίδρυμα στην Κρήτη. Συνεχίζω όμως να είμαι και φιλοξενούμενος επισκέπτης, ερευνητής στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Στα πλαίσια του υπάρχοντος, θα πω δύο λόγια τώρα για το έργο, την ιδέα και το ρόλο του Παλάδιου σε αυτή, στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος ανταγωνιστικότητας, επιχειρηματικότητας και καινοτομίας 14-20, το ΕΣΠΑ, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη, ένα από τα έργα τα οποία προκηρύχθηκαν αφορούσε έργα έρευνας και ανάπτυξης, αλλά με στόχευση την επιχειρηματικότητα και καινοτομία, δηλαδή αναζήτηση ευκαιριών για να έρθουν τα αποτελέσματα της έρευνας σαν καινοτόμα προϊόντα εν δυνάμει να στηρίξουν δημιουργία αξίας, οικονομική δραστηριότητα και να φέρουν αυτό που προανέφερα, τα αποτελέσματα της όποιας καινοτομίας πιο κοντά στον πολίτη. Μία από τις δράσεις, ένας άξονας σε αυτό το πρόγραμμα είχε να κάνει με την ανάπτυξη καινοτομίας, στα αγγλικά λεγόταν wearables, δηλαδή φορετά συστήματα. Φορετά συστήματα τα οποία θα υποστηρίξουν συγκεκριμένες, την επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων. Σκεφτήκαμε λοιπόν, επειδή θεωρούμε και ταυτόχρονα επιβεβαιώνεται και από τη Διεθνή Βιβλιογραφία, ότι η βάθηση είναι ένας σημαντικός δείκτης που σχετίζεται με μία σειρά από παθήσεις, παθολογικές καταστάσεις κτλ. Άρα σκεφτήκαμε να εστιάσουμε στη βάδιση προτείνοντας το σχεδιασμό ενός καινοτόμου φορετού πέλματος. Το ονομάσαμε Smart Insole. Άρα δηλαδή προτείνουμε μία τεχνολογία η οποία θα φοριέται από τον ασθενή, θα είναι πάρα πολύ εύκολη στη χρήση της, αλλά που θα έχει μία σειρά από συγκριτικά πλεονεκτήματα σε σχέση με την υπάρχουσα γνώση της τεχνολογίας, γιατί υπάρχουν στην παγκόσμια αγορά αντίστοιχα συστήματα. Συνεργαζόμαστε πάρα πολύ στενά με πολύ καινοτόμες και αναγνωρισμένες επιστημονικές ομάδες από την πλευρά των υλικών, από την πλευρά της μικροηλεκτρονικής. Συνεργάζεται στο πρόγραμμα, για παράδειγμα, η εταιρεία Prisma Electronics, μια από τις πρωτοπόρες ελληνικές βιομηχανίες στην περιοχή. Συνεργάζεται μια νεοφυής εταιρεία από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, PD Neurotechnology, που εστιάζει στην εφαρμογή νέων τεχνολογιών με επίκεντρο τους ασθενείς με Πάρκινσον. Συμμετέχει πάρα πολύ ενεργά το Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής του ΙΤΕ που εδρεύει στην Κρήτη, και αναζητούσαμε επίσης έναν φορέα, έναν κατάλληλο φορέα από την πλευρά της τους φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας, αλλά που να έχει το κατάλληλο εκείνο προφίλ, πρώτον τόσο για ενδυνάμει αξιοποίηση και εκμετάλλευση της τεχνολογίας στο μέλλον, αλλά και που να έχει επίσης το προφίλ σε σχέση με τη φιλοσοφία που ανέφερα νωρίτερα. Δηλαδή, πρώτον, να είναι καινοτόμο όσον αφορά την τεχνολογία, να πρωτοπορεί όσον αφορά την ενσωμάτωση καινοτομίας και τεχνολογίας στην καθημερινή του λειτουργία, αλλά και μια φιλοσοφική προσέγγιση σε σχέση με το πώς βλέπει κανείς την τεχνολογία και τα επιτεύγματα που η καινοτομία μπορεί να επιτελέσει,
σε σχέση με την αξιοποίησή τους για την αντιμετώπιση προβλημάτων του μέσου Έλληνα πολίτη. Ήταν ευτύχημα ότι είχε προϋπάρξει η συνεργασία με τον κύριο Σερβισσαριανό στην Κρήτη και ο οποίος στη συνέχεια είχε αναπτύξει την συνεργασία με το Παλάδιο. Υποβάλαμε την πρόταση χωρίς εγώ προσωπικά ο ίδιος να έχω επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις του Παλάδιου, το έκανα σήμερα και δηλώνω εντυπωσιασμένος από το εύρος και το είδος της καινοτομίας που είδα εδώ και νομίζω ότι θα έχουμε πολλές καινούργιες ιδέες για την για συνεργασίες σε σχέση με το επικείμενο, την επόμενη προκήρυξη του προγράμματος Ερευνώ Καινοτομώ, αλλά και ευρωπαϊκά έργα, μια που εμείς κυρίως η ερευνητική μας χρηματοδότηση έρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα σχετικά της προγράμματα. Το έργο τώρα, με ένα συνολικό προϋπολογισμό περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ, ξεκίνησε τον Οκτώβριο, είναι στο ξεκίνημά του, έχει 3 χρόνια υλοποίησης, άρα έχουμε αρκετά βήματα σκληρής και επίπονης δουλειάς για να πετύχουμε τις στόχους του έργου. Αισιοδοξώ, είμαι απόλυτα πεπισμένος σε σχέση με τις ικανότητες όλων των συντελεστών και συμμετεχόντων για να πετύχουμε σε σχέση με την δημιουργία αυτού του καινοτόμου καινούριου προϊόντος, το οποίο όταν τεχνολογικά θα είναι όριμο, ο ρόλος του Παλάδιου θα είναι καθοριστικός όσον αφορά την κλινική του αξιολόγηση, όσον αφορά την αρτιότητα της τεχνολογικής λύσης, για να δημιουργήσουμε τις προοπτικές, όπως ανέφερα, γενικότερα αξιοποίησης και οικονομικής εκμετάλλευσης αυτής της νέας τεχνολογίας όπως αυτή τα αναπτύχθηκε. Αυτά είχα να πω, με χαρά να απαντήσουμε σε επιμέρους συγκεκριμένες ερωτήσεις που τυχόν έχετε. Με βάση νομίζω είχαμε με τους ιατρικούς συνεργάτες του κέντρου νωρίτερα αντίστοιχες συζητήσεις, υπάρχουν πλειάδα παθήσεων οι οποίες σχετίζονται με αυτό που ονομάζουμε με την χρησιμοποίηση της βάδισης σαν προβλεπτικού δείκτη, βιοδείκτη, biomarker στα αγγλικά, σε σχέση είτε με την ικανότητά μας να εντοπίσουμε έγκαιρα την εμφάνιση μιας νόσου, είτε να χρησιμοποιήσουμε τη βάδιση σαν βιοδείκτη σε σχέση με την εξέλιξη της νόσου. Άρα, από όλες όμως τις πολλές παθήσεις, στο έργο αποφασίσαμε να εστιάσουμε σε δύο για ιδιαίτερους λόγους η καθεμία. Η μία είναι η ασθενής με Πάρκινσον και άρα να χρησιμοποιήσουμε την τεχνολογία αυτή που θα μπορεί, επειδή ακριβώς θα είναι φορετή, να επιτρέψει την διαβίωση, την απρόσκοπτη διαβίωση των ασθενών αυτών, των ατόμων αυτών, στα καθημερινά περιβάλλοντα λειτουργίας τους, δίνοντας όμως ταυτόχρονα τη δυνατότητα για ακριβή καταγραφή στοιχείων που σχετίζονται με τη βάδιση και δεικτών που θα υπολογίζουμε εμείς, που θα χρησιμοποιηθούν σαν έξυπνα συστήματα υποστήριξης ιατρικής απόφασης σε σχέση με την εξέλιξη της νόσου, η μία κατηγορία ασθενών. Η δεύτερη κατηγορία με πολύ σημαντικά, έτσι επίσης, στοιχεία σε σχέση με τον αριθμό των ατόμων και τη σημασία του προβλήματος, είναι αυτό που ονομάζουμε οι πτώσεις σε ένα γενικά ηλικιωμένο πληθυσμό, falls γενικότερα, ηλικιωμένοι και οι πτώσεις. Επειδή θα θέλαμε να απευθυνθούμε γενικότερα στην ευρωπαϊκή αγορά στο μέλλον, όπου το πρόβλημα των ηλικιωμένων και ιδιαίτερα των ηλικιωμένων που ζουν μόνοι, είναι πολύ μεγαλύτερο από ό,τι είναι στην ελληνική κοινωνία λόγω των συγκεκριμένων συνθήκων που βιώνουμε στην Ελλάδα.
εστιάζουμε σε αυτό στον πληθυσμό επίσης, με στόχο να δούμε αν θα μπορέσουμε, χρησιμοποιώντας την πληροφορία που θα παίρνουμε συνεχώς σε σχέση με τα μοτίβα βάδισης και την επεξεργασία αυτής της πληροφορίας που σε πραγματικό χρόνο θα γίνεται, αν μπορούμε να προβλέψουμε την προοπτική πτώση και άρα να αναπτύξουμε ένα risk model, ένα μοντέλο ρίσκου σε σχέση με την επικινδυνότητα ή την τάση για πτώσεις και άρα να μπορείς στην ουσία να παρέμβεις με αντίστοιχες εφαρμογές που εν δυνάμει θα υπάρχουν σε ένα κινητό ή σε άλλα συστήματα, μια ακουστική ειδοποίηση ή άλλου είδους παρεμβάσεις, ούτως ώστε να παρέμβεις στον κύκλο πρόβλημα, τάση, συμβάν. Και άρα εστιάζουμε αρχικά σε αυτές τις δύο πληθυσμιακές ομάδες. Όμως, μόλις η τεχνολογία επιβεβαιωθεί όσον αφορά την τεχνολογική της αρτιότητα, Αλτσχάιμερ και μια σειρά από άλλα μια σειρά από άλλες παθήσεις, επίσης σε αθλητικά προβλήματα και μια σειρά από άλλα πεδία εφαρμογής, τα οποία προφανώς δεν μπορεί κανείς να τα εξαντλήσει σε ένα χρονικό διάστημα 3 ετών και ένα περιορισμένο προϋπολογισμό, όπως αυτή τη στιγμή ξεκινάμε για την υλοποίηση του έργου. Άρα, σαν συμπέρασμα, αυτό που θέλω να πω είναι ότι το κρίσιμο μας στοιχείο είναι να επιβεβαιώσουμε σε τεχνολογικό επίπεδο την δυνατότητά μας να σχεδιάσουμε αυτόν τον καινοτόμο αισθητήρα. Θα το επιβεβαιώσουμε όσον αφορά την κλινική του αποτελεσματικότητα σε συγκεκριμένες κλινικά προβλήματα, αλλά αμέσως μετά ανοίγονται πολύ περισσότεροι ορίζοντες για να μελετήσουμε άλλου είδους προβλήματα και πληθυσμιακές ομάδες σε σχέση με την ευχρηστία, αν θέλετε, της νέας αυτής της τεχνολογικής πλατφόρμας. Κοιτάξτε. Ναι. Κοιτάξτε, καταρχήν, όπως ξέρετε, όχι αντίστοιχο, αλλά κέντρο αποκατάστασης έχουμε και κάπου στα Χανιά στην Κρήτη. Υπάρχει και γνωρίζω και άλλο κέντρο αποκατάστασης κάπου στη Λάρισα και τα λοιπά. Πιστήκαμε, αν θέλετε, από την προσωπική εμπειρία του συνεργάτη, του Μάριου του Σερβισαριανού, με τον οποίο, όπως ο ίδιος ανέφερε, είχαμε με απόλυτη επιτυχία υλοποιήσει προηγούμενο έργο, χρηματοδοτούμενο ερευνητικά, το οποίο εστίαζε στην επιληψία, χρήση νευροανάδρασης, ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων για άλλου είδους προβλήματα. Μας έπεισε η ίδια η προσωπική του εμπειρία σε σχέση με την τεχνολογική αρτιότητα των υποδομών του κέντρου, τις οποίες, όπως ανέφερα, επιβεβαίωσε. Με έπεισε η πεποίθηση που μου μετέφερε, η άποψη που μου μετέφερε για το πόσο οραματική διοίκηση έχει το κέντρο και δεν θέλω να το προσωποποιήσω στην κυρία Καρνιαδάκη, αλλά το σύνολο και η εμπειρία μου από την αλληλεπίδραση με όλα τα επίπεδα της διοίκησης του κέντρου, από τη φάση της υποβολής μέχρι και σήμερα, είναι πράγματι ότι μιλάμε για ένα σύνολο ανθρώπων που πέρα από την καθημερινότητά μας όλοι, γιατί ξέρετε, όταν λειτουργεί κανείς στο ερευνητικό περιβάλλον, πρέπει λίγο να τον κινητοποιεί και κάποιο όραμα.
διαφορετικά πολλές φορές η ζωή γίνεται δύσκολη, κουραστική, και αυτό το οραματικό σε σχέση με το πώς θα θέλαμε τα αποτελέσματα της δουλειάς μας να τα βλέπουμε να μεταφράζονται σε ποιότητα υπηρεσιών, σε βελτίωση της καθημερινότητας του μέσου ανθρώπου, είναι ένα στοιχείο το οποίο το είδαμε και γι' αυτό επιλέξαμε να συνεργαστούμε με τους συγκεκριμένους ανθρώπους και το συγκεκριμένο ίδρυμα. Και αισθάνομαι, και αυτό το μεταφέρω έτσι σαν ένα πραγματικό, αισθάνομαι ότι είναι μεγάλη πρόκληση και για μας πλέον, σαν ο τεχνολογικός φορέας σε αυτή την πράξη, να καταφέρουμε αυτό το οποίο έχουμε περιγράψει σαν στόχευση, να το υλοποιήσουμε για να μην απογοητεύσουμε τους συνεργάτες σε αυτό το επίπεδο. Τώρα, ο ρόλος του κέντρου. Ο ρόλος του κέντρου, σας είπα ότι είναι διτός. Το πρώτο επίπεδο και ίσως το πιο σημαντικό θα είναι σε κατάλληλο σημείο του χρόνου, όταν η βασική τεχνολογία, η νέα αυτή τεχνολογία του έξυπνου πέλματος θα είναι έτοιμη, θα σχεδιαστεί η κλινική μελέτη για την επιβεβαίωσή της. Άρα θα χρησιμοποιηθούν υπάρχουσες παραδοσιακές και τεχνολογικά προωθημένες υποδομές που το παλάδιο ήδη διαθέτει. Θα επιλεγεί ένα μικρό κατάλληλο δείγμα ασθενών, το οποίο θα χρησιμοποιήσει τη νέα τεχνολογία, και θα συγκρίνουμε τη νέα τεχνολογία με την υπάρχουσα στάθμη της επιστήμης. Άρα θα επιβεβαιώσουμε ότι πράγματι λειτουργεί, και λειτουργεί, ελπίζουμε και ευελπιστούμε, καλύτερα και από τις πλέον προωθημένες τεχνολογικές λύσεις που σήμερα υπάρχουν. Αν πετύχουμε σε αυτή τη διάσταση, όπως και όλοι οι συμμετέχοντες στην κοινοπραξία, θα τεθούμε μπροστά από το ερώτημα πώς θα αξιοποιήσουμε αυτή τη νέα λύση, και εκεί θεωρούμε ότι ο ρόλος των ιδιωτικών φορέων στην σύμπραξη, που είναι η Prisma Electronics, είναι η PD Neurotechnology και είναι και το Παλάδιο, θα είναι καθοριστικό σε σχέση με τη διαμόρφωση, αν θέλετε, επιχειρηματικού πλάνου για την αξιοποίηση της τεχνολογίας. Και τελικού προϊόντος. Και τελικού προϊόντος, προφανώς. Σας είπα, ναι, είναι δύο πληθυσμιακές ομάδες. Η πρώτη ομάδα είναι ασθενείς με Πάρκινσον. Υπάρχουν μια σειρά από προβλήματα. Ένα πρώτο πρόβλημα, το οποίο θα μπορούσε κανείς να θέσει, ένα ερώτημα, είναι: θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω αυτού του είδους την τεχνολογία για να κάνω έγκαιρη διάγνωση της νόσου, το early diagnosis που λέμε. Αυτό δεν είμαστε, νομίζω, γιατί εκεί σχετίζεται, αν καταλαβαίνω σωστά το ερώτημα το οποίο θέτεται, ποιοι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι high risk για μελλοντική. Δεν εστιάζουμε ακόμα εκεί. Εστιάζουμε όσον αφορά τους ασθενείς του Πάρκινσον σε διαγνωσμένους ιατρικά ασθενείς, και άρα θα έρθουμε με την τεχνολογία να υποστηρίξουμε, να προσπαθήσουμε να απαντήσουμε το ερώτημα αν μπορούμε να βελτιώσουμε τη διαδικασία παρακολούθησης και βελτιστοποίησης της θεραπείας του ασθενούς, όντας ή δίνοντας τη δυνατότητα συνεχούς καταγραφής, συνεχούς παρακολούθησης. Άρα ερχόμαστε δηλαδή όχι σε prediction, όχι σε πρόγνωση, σε καταγραφή προβλήματος. Προβλήματος. Ναι. Το δεύτερο κομμάτι σε σχέση με πτώσεις, εκεί είναι μία ευρύτερη πληθυσμιακή ομάδα στην οποία νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε εστιάζοντας σε ηλικιακά ασθενείς, άτομα, όχι ασθενείς, δεν είναι ασθενείς,
Είναι 65-70, είναι τα άτομα εκείνα που αρχίζουν πλέον να μπαίνουν στη φάση όπου δημιουργούνται έντονα οι κίνδυνοι για πτώσεις. Άρα όταν θα έρθουμε να ορίσουμε τις ομάδες, τις πληθυσμιακές ομάδες που θα αποτελέσουν μέλη των ομάδων μελέτης, νομίζω είναι αυτά τα δύο πληθυσμιακές ομάδες. Βέβαια, υπάρχει η ελευθερία και η υποχρέωση, θα έλεγα, σε αυτή τη φάση, στην πορεία υλοποίησης του έργου. Γύρω στο μήνα 15 έχουμε ορίσει ότι θα περιγράψουμε με σαφήνεια την κλινική μελέτη και τα στοιχεία της. Άρα είμαστε πλέον εδώ σαν ομάδα για να συζητήσουμε και να διερευνήσουμε τις λεπτομέρειες της κλινικής μελέτης που θα καθορίσουν και την ομάδα πληθυσμού στην οποία θα εστιάσουμε. Αυτό είπα, ότι έχει προβλεφθεί, έχει περιγραφεί, καταρχήν δεν είπα γιατί αξιολογήθηκε ως η πέμπτη καλύτερη πρόταση πανελληνίως. Δηλαδή βαθμολογήθηκε με άριστα το 5-5-5 σε τρία διαφορετικά κριτήρια, πήρε 5-5-4,5. Ήταν η έκτη καλύτερη στην κατάσταση. Δηλαδή μια πολύ καινοτόμα προσέγγιση και πολύ πιστική η κοινοπραξία και το προφίλ όλων των συμμετεχόντων. Άρα να ξανατονίσω τη σημασία της συμμετοχής του κέντρου, αν θέλετε, και σαν οντότητα και σαν βιογραφικό και σαν παρουσίαση και σαν εμπειρία και σαν ομάδα ανθρώπων, γιατί κατατέθηκαν τα βιογραφικά και τα προφίλ των ανθρώπων τα οποία συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία. Προβλέπεται ότι θα καθοριστεί μία συγκεκριμένη στη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος, έτσι, οπότε αυτό είπα, μία συγκεκριμένη μελέτη με τα κλινικά χαρακτηριστικά, σε ποιους θα εστιάσουμε, γιατί θα εστιάσουμε, γιατί σε αυτούς, όχι σε άλλους κτλ. Και αυτό θα είναι ένα κοινό αντικείμενο, ένα παραδοτέο, το οποίο θα το αναπτύξουμε μαζί με το εξειδικευμένο προσωπικό του κέντρου. Προφανώς κατανοείται ότι μόνο σαν μηχανικός, ηλεκτρολόγος μηχανικός, δεν μπορώ να απαντήσω το συγκεκριμένο. Άρα είναι καθοριστική η συνεργασία στη συγκεκριμένη περίπτωση του κέντρου. Πριν δώσω το λόγο στον κύριο Σεβρεσεριανό, αυτό που ήθελα να σας πω είναι το εξής. Να πούμε ότι είναι η δεύτερη έρευνα που γίνεται, το δεύτερο ερευνητικό πρόγραμμα. Για το πρώτο θα σας μιλήσει ο κύριος Σεβρεσεριανός. Έχει γίνει σε τοπικό επίπεδο εδώ στην περιφέρεια της Πελοποννήσου ένα πρόγραμμα που αφορά τις καρκινοπαθείς σε συνεργασία με το Σύλλογο του Άργους Καρκινοπαθών Γυναικών. Αυτό θα ήθελα, Μάρια, αν μπορείς να πεις δύο λόγια. Και σε αυτή τη φάση αυτό που θα ήθελα πραγματικά να πω είναι ότι στο κέντρο μας δουλεύουν ομάδες ανθρώπων, επιστήμονες, νέα παιδιά, μεγαλύτεροι άνθρωποι στην ηλικία, οι οποίοι έχουμε όλοι αυτή την οραματική προσέγγιση. Και εν πάση περιπτώσει, αν υπάρχουν και κάποιοι οποίοι δεν την έχουν στο ίδιο επίπεδο με κάποιους άλλους, η προσπάθεια η οποία γίνεται καθημερινά είναι ακριβώς αυτή. Να κάνουμε τη δουλειά μας, να είμαστε πολύ σοβαροί σε αυτό που κάνουμε, να βλέπουμε την καθημερινότητα, γιατί η καθημερινότητα είναι εξαιρετικά σοβαρή, να δίνουμε όμως και μια διάσταση τέτοια, η οποία δεν είναι μόνο, είναι υποχρεωτική και αναγκαία. Και δεν είναι γιατί έχουμε ένα πολύ συγκεκριμένο ρόλο να παίξουμε σε αυτή την τοπική κοινωνία, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή. Είναι και υποχρέωση, θα έλεγα, με όρους πολιτικούς. Είναι μια υποχρέωση που οφείλουν να έχουν οι επιχειρήσεις απέναντι στους χώρους που τους φιλοξενούν. Και εμείς νομίζω ότι αυτή την υποχρέωση την έχουμε έτσι πάρει πολύ στα σοβαρά. Η εταιρική κοινωνική σας ευθύνη δεν μιλάει μόνο στην Αρκαδία, μιλάει και στην Αργολίδα και με το Σύλλογο συνεργασία, το ξέρουμε γιατί αποτυπώνεται και... Ναι, εγώ θα ήθελα ο κύριος Σεβρεσεριανός να πει δύο πράγματα γι' αυτό, γιατί είναι μια πολύ καλή ευκαιρία. Κλείνοντας όμως, εκτός από τον κύριο Σεβρεσεριανό και τον κύριο Τσικνάκη, που τους ευχαριστώ θερμά που βρίσκονται εδώ και θα ήθελα να κάνουν πολύ πιο συχνά
τα ταξίδια τους και η παρουσία τους να είναι πολύ πιο συχνή, γιατί ταυτόχρονα είναι και εξαιρετικοί άνθρωποι, εξαιρετικές προσωπικότητες. Δεν θα μπορούσε άλλωστε να είναι εξαιρετικοί επιστήμονες αν δεν ήταν και υπέροχες προσωπικότητες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους γιατρούς του κέντρου, τον φυσίατρό μας, τον κύριο Μάνθο, τον κύριο Τσούκαλη, ο οποίος είναι καινούριος, αλλά είναι εξαιρετικά παθιασμένος για όλα αυτά που πρόκειται να κάνει στο καινούριο του ξεκίνημα. Ακριβώς. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Μητροπούλη, η οποία έχει πάρει επάνω της όλο αυτό το κομμάτι της νευροανάδρασης, τον κύριο Γεωργακόπουλο, ο οποίος χωρίς την υποστήριξή του δεν μπορούμε να κάνουμε πράγματα, τον κύριο Σωτηρόπουλο, ο οποίος βοηθάει να επικοινωνούμε όσα επικοινωνούμε, και βέβαια εννοείται τους θεραπευτές μου όλους, τους νοσηλευτές, όλους αυτούς τους ανθρώπους που δίνουν καθημερινές μάχες και θα κληθούν να κάνουν και την υλοποίηση και των ερευνητικών προγραμμάτων που πρόκειται να μπούμε. Μιλάω στον πληθυντικό για να δώσουμε έτσι την προοπτική και την τάση που πρόκειται να υπάρχει. Μάρια, θα μας πεις δύο λόγια. Να συμπληρώσω λίγο αυτά που είπε ο κύριος Τσικνάκης για την ερώτηση που κάνατε. Έχουμε αυτή τη στιγμή λοιπόν ένα εργαλείο που ξεκινάει να ερευνάται για να μας δώσει κάποια πιθανή προοπτική ως προς την πρόγνωση. Από την άλλη πλευρά έχουμε ένα εργαλείο πιστοποιημένο όπου μέσα από τη χαρτογράφηση εγκεφάλου μπορούμε να γνωρίζουμε αν το ντοπαμινεργικό σύστημα δουλεύει σωστά ή όχι. Γνωρίζετε ότι εάν έχουμε μια δυσλειτουργία σε αυτό το σύστημα, υπάρχουν αυξημένες πιθανότητες να μας δώσει είτε Πάρκινσον είτε Αλτσχάιμερ, και αυτό μπορούμε να το δούμε από πολύ μικρές ηλικίες. Άρα εμείς θα είμαστε στην ουσία, θα πάμε να κλέψουμε λίγο από την έρευνα χωρίς να είμαστε στην έρευνα, για να βλέπουμε και το συγχρονισμό και στην ουσία να δίνουμε και κάποιο feedback ότι ναι, αυτό που βλέπει το Smart Soul το βλέπουμε και εμείς αυτή την ανάλυση. Απλά ήθελα να το συμπληρώσω λιγάκι. Είναι υπέρ, σωστά, σωστά. Λοιπόν, μπορεί εδώ, ξέρετε, να δείτε τίποτα biomarkers, να δείτε κάποια σημεία που να είναι παράγοντες του κινδύνου για να αναπτύξει κάποιος, και αυτό να πηγήσει πάνω. Είναι μπορώ. Ναι, ναι. Έχουμε βρει, έχουμε. Μπορεί να δείτε κάποια φαρμακευτική αγωγή και έχουμε βρει αρκετά μέχρι στιγμής. Τώρα, για αυτό που μου ζήτησε η κυρία Καρνιαδάκη να πούμε, πριν από ένα χρόνο τυχαία σε μία ομιλία που έγινε στο Άργος και εγώ εκπροσωπούσα το Παλάδιο σε αυτή την ομιλία, μας μπήκε μία ιδέα που είναι κοινή στον κόσμο, και η ιδέα αυτή ήταν πόσο το στρες επηρεάζει στην εκδήλωση καρκίνου. Η πρώτη λοιπόν αναζήτηση που είχαμε είναι να δούμε αν τα άτομα που ήδη έχουν εκδηλώσει νεοπλασία, εάν έχουν χρόνια δραστηριότητα του μηχανισμού του στρες. Ήταν η πρώτη προσέγγιση, ούτως ώστε να προχωρήσουμε μετά για να ελέγξουμε πόσο συγκεκριμένες ορμόνες και ιδιαίτερα η Ιντερλευκίνη 6, που είναι μια προφλεγμονώδης κιτοκίνη, μπορούν να συμβάλλουν ακόμα περισσότερο. Το πρώτο κομμάτι λοιπόν, με την βοήθεια του Συλλόγου Αλληλεγγύη Ατόμων που έχουν παρουσιάσει νεοπλασία στο Άργος, διέθεσε όλα τα μέλη, το Παλάδιο διέθεσε δωρεάν όλα τα ηλεκτροεγκεφαλογραφήματα, το προσωπικό, τις ώρες εργασίας για να αναλυθούν τόσα εγκεφαλογραφήματα που γίνανε. Και η υπόθεσή μας όντως επαληθεύτηκε ότι άτομα που έχουν εκδηλώσει καρκίνο όντως έχουν χρόνια ενεργοποιημένο το μηχανισμό του στρες. Τώρα μένει να πάμε στο δεύτερο ερευνητικό κομμάτι, αυτό ανακοινώθηκε ήδη. Μένει να πάμε στο δεύτερο κομμάτι, ούτως ώστε με την χορηγία από κάπου θα βρούμε κάτι θα γίνει, να μπορέσουμε να ελέγξουμε
το ρόλο της συντελευκίνης στην χρόνια δραστηριότητα του μηχανισμού του στρες και να μας πάει σε τρίτη έρευνα και τέταρτη. Έχει δουλειά, αλλά έχει αρχίσει να γίνεται ένας μεγάλος σχετισμός πλέον απέναντι να μπορούμε να τον διαβάσουμε πέρα από αυτή την παλιά παροιμία που ακούγαμε, μου βγάλε τον καρκίνο, έτσι. Να είστε καλά. Ωραία, και φαίνεται σιγά σιγά ότι αρχίζουμε να εμπλουτίζουμε τη γνώση μέσα, μέσα από το χώρο. Εδώ πραγματικά, και δεν το λέω για να φανεί σαν κάτι όμορφο, ό,τι ζητήσουμε από τη διοίκηση του Παλάδιο για την κάθε τρέλα τη δική μας, την επιστημονική, ερευνητική, τρέχει πριν από εμάς να την υλοποιήσει και γι' αυτό ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Είστε καλά. Μάλλον διαθέτουμε την ίδια τρέλα. Θα ήθελα να πω, συζητούσαμε οδηγώντας από την Αθήνα μέχρι εδώ με τον κύριο Σερβισσαγιανό για αυτή ακριβώς την πρωτοβουλία και την έρευνα που μόλις περιέγραψε. Δεν το ήξερα κι εγώ και με ενημέρωσε για τα αποτελέσματα. Να αναφέρω το εξής. Πριν 2 χρόνια είχε υπάρξει μια μεγάλη προκήρυξη από την, μια προκήρυξη μάλλον από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με σε μια δράση που αφορούσε τη χρήση πάλι δεδομένων, μεγάλου όγκου δεδομένων, πληροφορική και τεχνολογίες συναφείς με αυτά, σε σχέση με την ανάπτυξη προβλεπτικών μοντέλων μοντελοποίησης του resilience. Το resilience στα αγγλικά είναι η έννοια της ανθεκτικότητας και πώς προσωποποιεί κανείς και πώς ερμηνεύει και πώς αξιοποιεί αυτή την ικανότητα, τη διαφορετική ικανότητα ανθεκτικότητας που δείχνουν καρκινοπαθείς και γιατί ο ένας συμπεριφέρεται με ένα συγκεκριμένο τρόπο και στην ίδια θεραπεία και γιατί ο άλλος ξεφεύγοντας από γονιδιακές προσεγγίσεις κτλ. Κτλ. Και του περιέγραψα ότι υλοποιούμε, συμμετέχουμε σε ένα από τα πολύ λίγα, 3-4 ευρωπαϊκά έργα που εγκρίθηκαν στη συγκεκριμένη προκήρυξη και εστιάζουμε σε καρκινοπαθείς με καρκίνο του μαστού, προσπαθώντας να ερμηνεύσουμε με τη χρήση νέων τεχνολογιών κτλ. Να υλοποιήσουμε, να ανακαλύψουμε καταρχήν τα προβλεπτικά εκείνα μοντέλα τα οποία εξηγούν την ικανότητα του ανθρώπου, των συγκεκριμένων ανθρώπων να προσαρμοστούν καλύτερα στο στρες, στις δυσκολίες θεραπείας κτλ. Και πώς προσαρμόζεις τη θεραπεία με βέλτιστο τρόπο για να αξιοποιήσεις αυτές τις ικανότητες. Και θα έλεγα, δεν ξέρω αν είναι εφικτό, ότι αυτό θα μπορούσε να είναι να έρθουμε στο ελληνικό περιβάλλον και να δούμε μια αντίστοιχη πρόταση σε συνεργασία με τους φορείς με τους οποίους ήδη έχετε υλοποιήσει το πρώτο βήμα. Δηλαδή θα καταθέτω, αν θέλετε, μια προοπτική που αν υπάρχει ενδιαφέρον και από εσάς, νομίζω θα ήταν μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα έτσι πρόταση, δηλαδή να δει κανείς τι είναι εκείνα, ποια είναι εκείνα τα στοιχεία τα οποία μπορούν να εξατομικεύσουν με βάση μοντέλα τα οποία προκύπτουν με τη χρήση νέων τεχνολογιών, τον τρόπο αντιμετώπισης και βελτιστοποίησης της θεραπευτικής προσέγγισης σε συγκεκριμένους ασθενείς. Σε σχέση με αυτό, λέμε αυτό και κλείνουμε τη συνέντευξη, γιατί ενδεχομένως έχει κρατήσει λίγο περισσότερο και αν μένουμε εδώ θα ανακαλύψουμε και άλλα πράγματα. Εμείς αυτό που βλέπουμε από τη δουλειά που κάνουμε και από την διαβάζοντας την επιστήμη έτσι όπως εξελίσσεται, βλέπουμε ότι η ιατρική θα γίνεται όλο και πιο προσωπική. Και όσο
αυτό αργούμε να το αντιληφθούμε, θα παράγουμε ένα μοντέλο το οποίο ήδη έχει αρχίσει να ξεπερνιέται. Πόσο εύκολο, πόσο δύσκολο είναι και τι αλλαγές χρειάζονται να γίνουν σε επίπεδο πρακτικής καθημερινότητας, αυτό μένει να το δούμε. Και έχει να κάνει και με το τι από αυτή τη γνώση μπορεί να απορροφήσει κάποιος και να το εντάξει μέσα σε μία δομή όπως είναι το κέντρο αποκατάστασης, όπως είναι τα νοσοκομεία, οι κλινικές. Το σίγουρο όμως είναι ότι η ιατρική θα πάει σε αυτή την κατεύθυνση. Θα είναι προσωποποιημένη. Ακριβώς. Κοιτάξτε, υπάρχει αυτή η φαρμακογενετική. Η φαρμακογενετική, στην οποία ο ασθενής αυτό με καρδιακή ανεπάρκεια θα πάρει μια δεδομένη θεραπεία, γιατί δεν αντιδρολόγησε το ίδιο, και βάσει τη φαρμακογενετική θα ξέρουμε τι δοσολογία θα πάρει, και αν χρειαστεί να πρόξουμε κάποιο φάρμακο των παραγγελιών, ποιο από τα τρία, έτσι θα αφήσουμε βασικά το πιο βασικό. Ενώ τώρα κόβουμε στην πίστη. Ακριβώς. Είναι, συμμετέχουμε και στη μεγάλη εμβληματική εθνική πρωτοβουλία, αυτό που λέμε ιατρική ακριβία, precision medicine, που ακριβώς έρχεται να συνδέσει γονιδιωματική και γενικά πληροφορία και εξατομικευμένη ανάλυση αυτής της πληροφορίας σε σχέση με, με συγκεκριμένες παθήσεις και νόσους. Άρα individualized medicine, personalized medicine κτλ. Είναι η προοπτική όπως ακριβώς το περιγράψατε. Σας ευχαριστώ όλους και τους καλεσμένους μας και εσάς. Να είστε καλά.